Αν σήμερα, τα 26 Μαρτίου του 1940, φεύγει τη ζωή ένας πάρα πολύ μεγάλος Έλληνας, ο Σπύρος Λούις, με το όνομα, από εκεί βγήκε η φράση, έγινε Λούις. Έτσι, αν δεν το... Και βεβαίως έχει δοθεί και το όνομά του σε στάδια, σε δρόμους κτλ. Ένας ήρωας, ένας μεγάλος Έλληνας, ο οποίος υπερεύεινε αυτό, διότι όταν έτρεξε στην Ολυμπιάδα, δεν έχει τρέξει ποτέ. Με μαραθώνιο, συγγνώμη, δεν έχει τρέξει ποτέ το μαραθώνιο, δεν έχει κάνει καμία προπόνηση, δεν ανήκει σε σύλλογο και βελτίωσε το ρεκόρ του κατά 20 λεπτά. Πράγμα εντελώς απίστευτο. Υπάρχει ένα παραλυπόμενο, το οποίο θα σα το πω βεβαίως μετά το τέλος του βίντεο, μην χαλάσουμε τη μανέστρα τώρα. Σπύρος Λούις, λοιπόν, νικητής του πρώτου σύγχρονου μαραθωνίου του 1896 στην Ολυμπιάδα που έγινε στην Αθήνα. Κάθεσε. Του φώναξε ένας έφυπος αξιωματικός όταν τον είδε να εξαντλείται. Τρέχα και μας πήραν την νίκη οι ξένοι. Πετάχτηκε πάνω για να μην χάσει το κορίτσι του, την Ελένη. Και έγινε θρύλος. Αυτός, ο Νερουλάς, που έτρεχε πιο γρήγορα και από άλογο. Ο άντρας που έτρεξε από το Μαραθώνα στο Καλλιμάρμαρο για να κερδίσει την αγαπημένη του. Ο πρώτος νικητής του Μαραθωνίου στη σύγχρονη ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Σπύρος Λούις. 12 Ιανουαρίου 1873. Στο Μαρούσι της Αττικής, μέσα σε φτωχή αγροτική οικογένεια απογόνων αγωνιστών του 21, γεννιέται ο Σπύρος Λούις. Ο πατέρας του ήταν ο νερουλάς του χωριού και ο μικρός Σπύρος μπήκε από την πρώτη στιγμή στη δούλεψή του, βοηθώντας τον να κουβαλά νερό από σπίτι σε σπίτι, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κεντρική ίδρυυση. Τα γράμματα δεν τα έπαιρνε και τα σκασιαρχία και οι τιμωρίες έπεφταν βροχή. Πριν εγκαταλείψει πάντως στο δημοτικό, πρόλαβε να μάθει 1-2 κολυβογράμματα. Το 1894 αποφασίστηκε να αναβιώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με την φτωχή Ελλάδα να αναλαμβάνει ομόφωνα τη διοργάνωση. Ο Γάλλος λόγιος Μισελ Μπραλ πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου αγωνίσματος, του Μαραθωνίου, που θα αναβίωνε τη διαδρομή του Αθηναίου οπλίτη Φιλιππίδη, που έφερε το μήνυμα της νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. Ο Σπύρος Λούις εκείνη την περίοδο ζούσε στο Μαρούσι, πουλούσε νερό με τη σούστα του και ήταν βαθιά απογοητευμένος, επειδή οι γονείς της αγαπημένης του Ελένης δεν τον ήθελαν για γαμπρό. Συνεπώς, το κίνητρό του προκειμένου να συμμετάσχει στον αγώνα ήταν καθαρά ερωτικό. Σκέφτηκε πως αν κέρδιζε τον αγώνα, οι γονείς της Ελένης θα του έδιναν τελικά το χέρι της. Ωστόσο, ο Σπύρος Λούις δεν ήταν αθλητής και όπως είχε παραδεχθεί, δεν είχε μετάσχει σε κανένα αγώνισμα στο παρελθόν. Απελπισμένος και ερωτευμένος, ο 24χρονος Μαρουσιώτης πήγε στις εγγραφές για τον αγώνα. Επρόκειτο για εθνική υπόθεση και αρκετοί Αθηναίοι δήλωσαν συμμετοχή στους αγώνες. Ο ερωτοχτυπημένος Σπύρος όχι μόνο δεν είχε σύλλογο και δεν γνώριζε την διαδρομή, αλλά παραδέχτηκε πως δεν είχε τρέξει ποτέ στη ζωή του. Διοργανωτής των προκαταρκτικών ήταν ο συνταγματάρχης του στρατού Παπαδιαμαντόπουλος, ο οποίος ήταν διοικητής του Λούι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Ο Λούις συμμετείχε στους δεύτερους προκαταρκτικούς. Ο Παπαδιαμαντόπουλος θυμόταν τον Λούι για την αντοχή του στο τρέξιμο. Από τους αμπελόκηπους τον έστελναν στο Σύνταγμα για τσιγάρα και γυρνούσε σε 20 λεπτά. Θα πει στην Επιτροπή και εγγυήθηκε την ετοιμότητα του Λούι. Παρόλο που κατατάσσεται 17ος, μπαίνει κυριολεκτικά από το παράθυρο στο αγώνισμα του Μαραθωνίου των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 1896. Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, 10 Απριλίου με το νέο ημερολόγιο και 5η μέρα των αγώνων, οι στολισμένοι δρόμοι και το κατάμεστο Παναθηναϊκό στάδιο είχαν γεμίσει από χιλιάδες κόσμο που περίμενε καρτερικά να φανούν οι δρομείς από τον Μαραθώνα. Η απόσταση ήταν 40 χιλιόμετρα. Χρόνια αργότερα, ο Σπύρος Λούις θα δώσει συνέντευξη στην εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα και θα πει: «Οι συγχωριανοί μου έκαναν έρανο και μου αγόρασαν αθλητικά παπούτσια. 25 δραχμές στοίχιζαν τότε. Την παραμονή του αγώνα πήγαμε στον Μαραθώνα και το βράδυ μας φιλοξένησε ο Δήμαρχος. Δεν πίστευα ότι θα κερδίσω, γιατί ήμουν ακόμα πιασμένος. Όταν ήρθε η ώρα, ένας από την Ολυμπιακή Επιτροπή έβγαλε λόγο σε ξένη γλώσσα και ελληνικά και μας είπε πως εκείνη ήταν η μεγάλη μέρα της Ελλάδας. Δεν καταλάβαινα γιατί ήταν μεγάλη μέρα. Το κατάλαβα αργότερα». Οι Έλληνες σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους εκείνο το πρωινό
με την ελπίδα πως ένας δικός τους αθλητής θα φώναζε «Νενικήκαμεν». Κατά μεσήμερο δόθηκε το σύνθημα της εκκίνησης. 4 ξένοι αθλητές, 12 Έλληνες και ο Νερουλάς από το Μαρούσι. Ως το Πικέρμι μπροστά πήγαινε ο Αυστραλός, πίσω του ο Γάλλος, πιο πίσω ο Ούγγρος, μετά ο Άγγλος και ακολουθούσαν οι Έλληνες με τον Λούι τελευταίο. Μέχρι το Πικέρμι, ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης στα 1500 μέτρα, ο Αλμπέν Λερμιζό προηγούταν του Αυστραλού Φλακ, του Ούγγρου Κέλνερ και τριών Ελλήνων. Ο Λούις βρισκόταν ανάμεσα στους τελευταίους όταν έφτασε στο Πικέρμι και είδε το κάρο με τους συναθλητές του που εξαντλημένοι είχαν ήδη καταλήψει. Ενημερώθηκε για τη μεγάλη διαφορά και είπε με σιγουριά: «Δεν πειράζει, θα τους περάσω όλους». Στην Παλίνη, ο Λερμιζιό προηγούνταν με μεγάλη διαφορά του Αυστραλού Έντουιν Φλακ. Εξαντλημένος ο Λερμιζιό εγκατέλειψε στο 32ο χιλιόμετρο. Στη δεύτερη θέση είχε ανέβει ως εκθαύματος ο Λούις, με τους χωρικούς να δημιουργούν έναν κύκλο γύρω του, τρέχοντας και εκείνοι για να συγκρατήσουν τον Έλληνα. Στο 33ο χιλιόμετρο, ο Λούις προσπέρασε τον Φλακ και μέχρι το 36ο βρισκόταν 20 βήματα μπροστά του. Κατά το απόγευμα, ακούστηκε ο πολυπόθητος πυροβολισμός που σηματοδοτούσε ότι ο προπορευόμενος μαραθωνοδρόμος είχε φτάσει στη Ριζάριο Σχολή. Ο δρομέας έφερε πάνω του τον αριθμό 17 και δεν ήταν άλλος από τον Σπύρο Λούι. Τους αμπελόκηπους ο Φλακ εγκατέλειψε και μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο, σε ένα από τα κάρα που μετέφεραν το γιατρό και την νοσοκόμα. Όταν ο βασιλικός αγγελιοφόρος πλησίασε τον βασιλιά Γιώργιο, ενημερώνοντάς τον για τον πρώτο, μία ανατριχίλα διέτρεξε τους 70.000 θεατές. Απόλυτη σιγή επικράτησε όταν εισήλθε ο Λούις στο στάδιο. Ηλιοκαμένος, με τα ρούχα του να έχουν γεμίσει σκόνη και τον υδρότα να τρέχει από το πρόσωπό του, είδε δίπλα του να τρέχουν δύο άντρες. Ήταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος και ο πρίγκιπας Νικόλαος. Τερμάτισε κατάκοπος αλλά όρθιος. Το κοινό τον σήκωσε στα χέρια. Του έριξαν στους ώμους την ελληνική σημαία. Η αρχή Έλλην, Έλλην δονούσε την ατμόσφαιρα. Ο χρόνος του ήταν 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Είχε βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ κατά 20 λεπτά. Δονείται ο ΑΕΡ από τα νικητηρίους καυγάς. Πύλοι ρίπτονται στον αέρα, σύονται μανδύλια, σύονται ελληνικές σημαίε και κρυμμένε μέχρι τη στιγμή εκείνης ή στα άδυτα των κόλπων. Ολόκληρος λαός έξαλλος πανηγυρίζει την νίκη του. Σε ερώτηση τι ένιωσε μετά τον αγώνα ο Σπύρος Λούις, απάντησε: «Τίποτα. Πεινούσα ύστερα από τόσο δρόμο». Λίγα λεπτά αργότερα τερμάτισε ο Βασιλάκος σε 3 ώρες, 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Δύο Έλληνες είχαν τερματίσει πρώτοι στο μαραθώνιο. Φορώντας τα μοναδικά καλά ρούχα του, ο ντυμένος τσολιάς Λούις παρέλαβε το βαρύτιμο τρόπαιο από τον Μπραλ. Έσφιξε εκατοντάδες χέρια και προσκλήθηκε στο παλάτι. Στο πλευρό του ήταν η Ελένη, το χέρι της οποίας ήταν το μοναδικό που ζήτησε, μαζί με ένα γαϊδουράκι και ένα κάρο για να μπορεί να μεταφέρει τα πιθάρια με το νερό. Ο Σπύρος Λούις ήταν πλέον λαϊκός ήρωας και όλοι ήθελαν να του προσφέρουν ένα δώρο, δανειζόμενοι λίγη από τη δόξα του, την οποία ωστόσο αυτός φαινόταν να καταφρονεί. Δεν βολεύτηκε σε καμία δημόσια θέση, ούτε τιμητικά στον ελληνικό στρατό. Μετά την πρωτιά του, ο Σπύρος Λούις δεν κατέβηκε σε κανέναν αγώνα, μιας και αφιερώθηκε στον αγώνα της οικογένειάς του. Έζησε στο Μαρούσι με την Ελένη και τα παιδιά τους μια ζωή ήρεμη, εργαζόμενος ως αγρότης και αργότερα ως τοπικός αστυνομικός. Συνέχισε να δουλεύει σκληρά, παρέμεινε για όλη του τη ζωή μεροκαματιάρης και μάλιστα το 1926 κατηγορήθηκε για πλαστογράφηση στρατιωτικών εγγράφων και μπήκε στη φυλακή. Μετά από ένα χρόνο αθώθηκε και βγήκε, ενώ η υπόθεσή του προκάλεσε σάλο στον τύπο. Συχνά ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος σε αθλητικούς αγώνες, με το κοινό να του δείχνει την αγάπη του και να μεγαλώνει το θρύλο του. Το μεγαλείο του φάνηκε και το 1936, στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο. Ήταν επικεφαλής της ελληνικής αποστολής. Φορούσε άσπρη φουστανέλα και σκούρο γυλαίκο. Έδωσε στον Αδόλφο Χίτλερ ένα κλαδί ελιάς, σήμα της ειρήνης. Ενώ ήταν ο μοναδικός αθλητής που δεν τον χαιρέτησε με ναζιστικό χαιρετισμό, όπως είχαν κάνει οι υπόλοιποι αθλητές που είχαν εισέλθει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 26 Μαρτίου του 1940, στο Μαρούσι, ο 75χρονος παππούς Σπύρος Λούις έφυγε από τη ζωή για να συναντήσει την Ελένη του
τη γυναίκα που για χάρη της οποίας πραγματοποίησε το κατόρθωμα της ζωής του. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να δει τους Ιταλούς και τους Γερμανούς να του χτυπάνε την πόρτα για να γνωρίσουν τον ήρωα των Ολυμπιακών Αγώνων, ούτε τα Ελληνόπουλα να πεινάνε. Αγοράκι μου γλυκό, χίλια μπράβο να σου πω. Ναι, και στην Χρύσα να πούμε, στην Χρύσα τη Μισάρη, πάντα θα λέμε στον μοντέρ. Και στη Χρύσα τη Μισάρη που έκανε το μοντάζ, χίλια μπράβο και σε σένα. Ήταν πολύ συγκινητικό το θέμα σου. Είχε κάνει και ο μπαμπάς μου μια εκπομπή για το Σπύρο Λουί. Α, ναι. Ναι, και πρέπει να σου πω ότι, και πρέπει να σου πω ότι μου θύμισες πάρα πολύ. Πάντα μου θυμίζεις όταν σπικάρεις τα βίντεό σου. Μου θυμίζεις τον πατέρα μου, ρε Βασίλη. Πολύ κολακευτικό αυτό. Για τη φωνή μου, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο λέω αλήθεια. Ελπίζω να το θυμίζω και στα υπόλοιπα, δηλαδή ενώ καταλαβαίνεις. Στα υπόλοιπα όχι. Αλλά. Κάτι στο ρυθμό του. Κάτι στο ρυθμό. Όταν μιλάει ο Βασίλης και όταν μιλάς, έχεις μια τρυφερότητα. Όταν. Σαν να μπαίνεις στον ήρωα για τον οποίο μιλάει. Και μου θυμίζει τον πατέρα μου όταν μιλούσε και σπίκαρε τα θέματά του. Ευχαριστώ. Τιμητικό αυτό το οποίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Να προσθέσω κάτι τώρα. Επειδή ψάχνοντα. Οφείλουμε να τα πούμε και αυτά. Έτσι, υπάρχει μια κακή φήμη βάση κατηγορία ότι ο Σπύρος Λουίς δεν ήταν ο νικητής του μαραθωνίου. Ότι υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ανέβηκε σε ένα κάρο, έκανε μέρος της διαδρομής έτσι και κατέβηκε κάποια χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό. Ο δεύτερος νικητής, ο Βασιλάκος, μάλιστα, διερίγνει τα ημάτια του μέχρι το θάνατό του ότι ποτέ δεν με προσπέρασε κανένας Λουίς. Δεν με προσπέρασε ποτέ ο Σπύρος Λουίς. Άρα πώς είναι δυνατόν να είναι πρώτος, εφόσον ξεκινήσαμε, ήταν τελευταίος. Εγώ ήμουν δεύτερος. Δεν με προσπέρασε ποτέ. Επίσης και άλλοι αθλητές και ορισμένοι ξένοι λένε πώς. Ή έκοψε δρόμο, λένε αυτοί, ισχυρίζονται έτσι, δεν υπάρχουν στοιχεία να αποδειχθεί αυτό. Ή ανέβηκε σε κανένα κάρο και την έκανε τη δουλίτσα έτσι λίγο χαλαρά πηγαίνοντας. Βέβαια, αυτό είναι και χαρακτηριστικό της φυλής μας. Δηλαδή, οι Έλληνες εμείς συνηθίζουμε να υποτιμάμε τα κατορθώματα των συνελλήνων και λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε. Έλα, μωρέ, ποιος είναι αυτός, κτλ. Πάντως, όπως και να έχει, ήταν μεγάλος άνθρωπος, διότι βλέπετε τη Ολυμπιαδά του Βερολίνου, όταν όλοι, ακόμα και η ελληνική αποστολή, χαιρέτησε τον Χίτλερ με τον ναζιστικό χαιρετισμό, ο Σπύρος Λουίς ήταν ο μόνος που δεν συγκινήθηκε. Δεν χαιρέτησε, δεν υπέκυψε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν και τη Σουηδική Αποστολή που έμπαινε μέσα, που ήταν και μια άλλη χώρα και αυτή με τα χέρια, όλη κλαρίνα τα χέρια πάνω. Λοιπόν, αυτός μπήκε μέσα, δηλαδή σε ένα στυλάκι λίγο μπλαζέ, ότι εγώ περπατάω με τη στολή του Σολιά και άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, να φύγω. Κοίτα, το αποτέλεσμα μετράει, εντάξει. Για μας είναι ο Σπύρος Λουίς, είναι ο Νερουλάς που για την καρδιά της αγαπημένης του έτρεξε έναν μαραθώνιο και τον κέρδισε. Πάλι γυναίκα την έκανε δουλειά. Ναι. Ωραίο κίνητρο, βρε. Και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τη νίκη του αυτή. Ναι, μεν πήγαινε όπου τον καλούσαν, είχε πάρει το μετάλλιο στο στήθος και είχε περηφάνεια και μεγάλη χαρά. Αλλά ποτέ του δεν είπε να μου κάνετε κανένα δωράκι, να με βάλετε σε καμιά θέση, να με βολέψετε και εμένα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα. Έτσι, να πάρουμε. Έμεινε Νερουλάς, πήγε και φυλακή για ένα χρονικό διάστημα γιατί του κατηγόρησαν ότι είχε φλαστογραφίσει κάποια έγγραφα. Γενικά είχε μια πολυτάραχη ζωή, αλλά ήταν βαθιά Έλληνας. Δηλαδή είπε ότι τελείωσε. Εγώ τρέχω για τη γυναίκα πρώτα, γιατί και η γυναίκα σημαντικό και για την χώρα μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο θέμα. Πάντα τέτοια θέματα εύχομαι.